Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταξίαρχε, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων, κυρίες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το οποίο λέχθηκε ότι το βιβλίο του κυρίου Ίντου δεν είναι του κυρίου Ίντου, απλά προσπάθησε ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια τοπική ιστορία που έχει σχέση με τους μουσικούς, να την παρουσιάσει όσο γίνεται πιο προσιτή και στον πιο απλό αναγνώστη. Τώρα το ότι αναφέρεται το όνομα, το χαρίζω σε όλους και πρώτα στους μουσικούς, στους οποίους είναι και αφιερωμένο το λεύκο. Για την ταπεινότητά μου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Πιστεύω και για όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του Λευκόματος η μουσική της Γουμέντσας να παρουσιάζεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 105η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης Γουμενήσης και της επαρχίας Παιωνίας, του σημερινού Δήμου δηλαδή, που το συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Κυλκής, ο Δήμος Παιωνίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Υπαίωνας. Το φωτογραφικό υλικό του Λευκόματος που προσέφεραν με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη οι οικογένειες των προσφυλών και χαρισματικών μουσικών μας συγκεντρώθηκε το 2012. Γι' αυτό και συνδέεται και με τη σημερινή ημέρα, γιατί τότε στα πλαίσια της 100ης επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως και της περιοχής μας, παράλληλα θα σας υπενθυμίσω προς τη μεγάλη και σπουδαία έκθεση που μεταφέρθηκε στην περιοχή μας για τους Βαλκανικούς πολέμους, έκθεση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, συνδιοργανώθηκε και μία έκθεση με φωτογραφίες των μουσικών, το οποίο ήταν προϊόν της πρωτοβουλίας της τοπικής δημοτικής μας κοινότητος δια του Προέδρου του Ιωάννη Αλήρη, που τότε προείδρευε στην κοινότητα. Ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Κυλκής και νυν Δήμαρχος Παιωνίας κύριος Χρήστος Γκουντενίδης, όταν είδε το υλικό, όπως και ο Πρόεδρος της κοινότητας αλλά και άλλος κόσμος, είπαν πως πρέπει αυτό το υλικό να αξιοποιηθεί με μια κάποια σχετική δημοσίευση. Η περίπτωση και η πρόταση έγινε άμεσα αποδεικτή και μάλιστα ασμένος, δηλαδή με ενθουσιασμό, με χαρά, από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη και σημερινό μας Δήμαρχο. Βέβαια πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια και πέρασε από πολλά κύματα αυτή η ιστορία, γιατί υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα. Τι θα γράψουμε, τι θα πούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους μουσικούς, πώς θα μας κρίνουν οι άλλοι. Ένα προέχει σε αυτή την ιστορία. Αν αγαπάς κάτι και βλέπεις όλους τους ανθρώπους, όποιοι και να είναι, με το ίδιο μάτι και με την ίδια αγάπη και συμπάθεια, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Ποιος θα σε εμποδίσει αν πεις 5 αλήθειες? Γιατί όλοι εμείς κατοικούμε αυτόν τον τόπο. Είτε είναι υπαλλήγουμε νησιώτες πρώτου 20, αυτά που είπε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος κύριος Παπαλαζάρου, σε μια κοινότητα που την είχε βαθιά διχάσει ο φιλετισμός, όπως χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία μας, αλλά και μετέπειτα, μετά την κρασιατική καταστροφή, αλλά μαζί με όλους αυτούς συμβίωσαν οι περίφημοι μουσικοί μας. Μας ζητήθηκε η ταξινόμηση του υλικού και η πλαισίωσή του από μικρά και σύντομα κείμενα που θα συνέβαλαν στην πληρέστερη κατανόηση των φωτογραφιών που έδειχναν με τον καλύτερο τρόπο την συμμετοχή των μουσικών μας σε πλείσοδος εκδηλώσεων σε τοπικό, πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ό,τι μας ζητήθηκε το υλοποιήσαμε πρόθυμα. Την άλλη λέξη το φιλοκερδός το είπε ο Δήμαρχος και ήθελα να το τονίσω και αισθάνομαι και υποχρεωμένος γι' αυτό, γιατί πάντα υπάρχουν και κακόβουλοι πως από ακόμα με την παραμικρή προσφορά βρέπουν κάποια πονηριά ή κάποιο όφελος. Αυτό έχει λυθεί, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει λεχθεί
ακόμη και στα δημοτικά σε συμβούλια παλιότερα. Δεν με πτούν όμως αυτά τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε και σας λέω, έχω άλλες 10 εργασίες για την Οικουμένησσα και για την Παιωνία. Όποιος θέλει μπορεί να την πάρει και να την δημοσιεύσει. Δεν εμπορεύονται αυτά τα βιβλία. Δεν βγάζει κανείς χρήματα με αυτά. Τα δίνει δώρο η Νομαρχία, τα δίνει δώρο η Κοινότητα, τα δίνει δώρο ο Σύλλογος, η Μητρόπολη και όποιος θέλει και όποιος τον εκφράζει. Όποιος δεν τον εκφράζει, ας το αφήσει στην άκρη. Όταν γίνεται όμως βιβλίο, θα μπει σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποιο ντουλάπι και κάποιοι με τις επόμενες γενιές ίσως το βρούνε και το αξιοποιήσουν ακόμα καλύτερα. Η εργασία που αναλάβαμε ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε εμείς προσωπικά να κάνουμε για τους ανθρώπους που πρόσφεραν και προσφέρουν στον τόπο μας με τη μουσική τους, συμμετέχοντας σε κάθε εκδήλωση και καθιστώντας ασύγνωστη την Κομοπολή μας, την πόλη μας. Συγκεντρώνοντας το υλικό, θεωρήσαμε πως έπρεπε να προηγηθεί του φωτογραφικού υλικού που έδωσαν οι μουσικοί μας, ένα ιστορικό της πόλης και της περιοχής και μια σύντομη αναφορά για την διαχρονική παρουσία των μουσικών σε αυτόν τον τόπο. Ακολουθούν οι φωτογραφίες, οι σχετικοί με τις δράσεις τους, πλαισιωμένες από τα κείμενα που προαναφέραμε και με τη σειρά συμμετοχής των μουσικών σε πλήθος εκδηλώσεων. Πρώτα στις θρησκευτικές, το βλέπουμε σε όλες τις γιορτές, στις περιφορές των ιερών εικόνων, στους επιταφείους, στη Οικουμένησσα και στα γύρω χωριά, στις εθνικές επετείους όπως θα το δούμε και αύριο, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο πλούσιο υλικό για αυτό που προανέφερα, σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμους, πανηγύρια, γιορτές, ακόμα και σε συνοδεία τελευταία των ανθρώπων που φεύγουν καμιά φορά από εδώ, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία. Σε έθιμα, σε λαϊκά δρόμενα και τέλος στην περιοδία τους ανά τον κόσμο, συνοδεύοντας ιδιαίτερα χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Θα το δείτε μέσα στο πόδιμα και συμμετέχοντας και σε εκδηλώσεις παγκοσμίου κύρους. Έχουν λάβει σε προολυμπιακούς, ολυμπιακούς αγώνες, στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας και σε πολλά άλλα μέρη. Η εργασία ολοκληρώθηκε και ήταν έτοιμη να παραδοθεί εν καιρός. Η διενέργεια όμως των εκλογών για τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2014, η μετακίνηση του κυρίου Γκουντενούρη από την αντιπεριφέρεια στον Δήμο και στη συνέχεια η απώλεια του αείμνηστου αιρετού αντιπεριφερειάρχη Περικλή Κολιότσου, του γιατρού, ανέβαλαν την έκδοση, η οποία όμως είχε οριμάσει σε όλους την σκέψη όλων και πραγματοποιήθηκε στις ημέρες θητείας του σημερινού αντιπεριφερειάρχη κυρίου Ανδρέα Βεργίδη. Ανατέθηκε στον δημοσιογράφο Κώστα Τερζενίδη της εφημερίδας Ειδήσεις η εκτύπωση και το τελικό αποτέλεσμα. Το αρχικό φωτογραφικό υλικό που είχε προσφερθεί από τους μουσικούς εμπλουτίστηκε από πραγματικά καλλιτεχνικές φωτογραφίες του κυρίου Τερζενίδη. Δανειστήκαμε ελάχιστες από την Κιβωτό Οικουμένησσας, από όλο αυτό το υλικό που βλέπετε εδώ, εκεί όπου υπήρχαν ελλείψεις, ελάχιστες από το διαδίκτυο, 2-3, και αρκετές όσο αφορά τις λιτανίες και τα θεοτόκια από το προσωπικό μας αρχείο. Σημαντική για την όλη συγκρότηση της εργασίας ήταν και η προσφορά του καθηγητή του Τμήματος Μουσικολογίας, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Μιχαήλ Νηστικάκη, ο οποίος συνέβαλε και στη δημιουργία του ηχητικού σιδηρών με σκοπούς της Οικουμένησσας,
το οποίο βέβαια συνοδεύει το βιβλίο. Δεν το δείξαμε, κάποιοι ίσως δεν το είδανε. Αυτό είναι το λεύκομα, το εξώφυλλό του, το οπισθόφυλλο, το κείμενο. Και στο τέλος είναι το CD που αναφέραμε, με μία παράληψη για να λέμε όλα τα προτερήματα. Η παράληψη ήταν ότι δεν γράφει ποιοι ήταν οι σκοποί. Εδώ δόθηκε λίστα ποιοι είναι αυτοί οι πέντε. Αυτό είναι το βιβλίο και παρακαλώ μετά η κυρία Περιφερειακή Σύμβουλος να διευκρινίσει πώς γίνεται η διάθεσή του και σε ποιους και πότε. Εντάξει, θα το πείτε, εντάξει, ευχαριστώ. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θα ρωτήσουν γιατί... Εντάξει. Θα επανέφερω λίγο για ένα λεπτό και τελειώνω σε κάτι που προανέφερα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπήρξε και θέμα λίγο αντιλογίας αυτό το βιβλίο. Και υπήρχαν και επιφυλάξεις από τους ίδιους τους μουσικούς. Κάποιοι αρνήθηκαν να δώσουν υλικό. Κάποιοι που έδωσαν θα το δούνε πάλι μέσα στο βιβλίο. Κάποιοι που δεν ήθελαν να δώσουν και ήταν επώνυμοι, τους βάλαμε και εμείς χωρίς να τους ρωτήσουν, γιατί ήταν σε κοινές φωτογραφίες και δεν έπρεπε να λείπουν από μέσα. Ίσως σε μια άλλη έκδοση να γίνουν καλύτερα και περισσότερα. Αν τώρα υπήρχε επιφύλαξη για το πώς θα γραφεί, θα σε εξομολογηθώ κάτι. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δύο σημαντικές εργασίες για τους μουσικούς μας, πέρα το τι γράφουν οι άλλοι. Η μια εργασία ήταν τη δεκαετία του 1990, που έγινε από το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών. Ο κύριος Ελευθέριος Δραμδάκης είχε έρθει επανειλημμένα στη Γουμένισσα, είναι και σήμερα, ζει στην Αθήνα, ήταν ο μεγάλος